Καλησπέρα σε όλους μάγκες, καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα συζητήσουμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο με το update ακόμα 20 και εννοείται για τη μεγάλη αλλαγή που θα έχουμε στο Fatal Fields. Καταρχάς να ξεκινήσουμε τι θα γίνει με το update, τι ώρα θα γίνει. Μάγκες, αύριο ώρα 3 το απόγευμα, το πιο πιθανό να δεν αλλάξει κάτι, όπως με όλα τα content updates θα έχουμε ένα μικρό update το οποίο δεν θα απαιτεί ούτε downtime αλλά ούτε να του κατεβάσουμε, θα γίνει αυτόματα και θα εξετάσουμε εννοείται και σε stream όλες τις αλλαγές. Αν όλα πάνε καλά, 3 σας περιμένω όλους στο stream μας. Μάγκες, πάμε να δούμε τώρα τι είναι η πρώτη αλλαγή που περιμένουμε αύριο και θα ξεκινήσουμε με την αλλαγή που μπορείτε να εξετάσετε και εσείς αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, που είναι το καινούριο μας Rift Zone. Το Rift Beacon στο Fatal Fields έχει ενεργοποιηθεί σήμερα το απόγευμα και αυτό μας δηλώνει ότι αύριο θα έχουμε ένα αλλαγή σε αυτήν την περιοχή. Την αποχαιρετήσαμε και σήμερα στο stream, παίξαμε για τελευταία φορά στο OG Fatal Fields και από αύριο ξέρουμε όλοι τι θα γίνει, έχει γίνει leak χάρη στο leaker Fort Tory και είναι η επιστροφή του Kevin, η επιστροφή του Κίβου, όπως ήταν ακριβώς στη σεζόν 6 πριν ανατιναχτεί όλων των νησίν της Loot Lake. Η μόνη διαφορά θα έχει το motel από πάνω το οποίο βρίσκοντας στον blog, εννοείται από πίσω σας βάζω το leaked βίντεο του Fort Tory να το βλέπετε κιόλας. Για όσους ίσως έχασαν τα βίντεο που αναλύσαμε αυτά τα leaks, να σας φρεσκάρω και λίγο τη μνήμη σας ή να σας το δείξω τέλος πάντων για πρώτη φορά. Επίσης μάγκες, με την αλλαγή που θα έχουμε στο Fatal Fields που θα είναι το καινούριο μας Rift Zone, έχουμε και μια καινούρια trap η οποία έχει γίνει leaked μέσα στα files του 10.20 και είναι πάρα πολύ πιθανό να τη δούμε αύριο με το update να έρχεται, ονομάζεται Zapper Trap και τη συζητήσαμε χθες καλύτερα σε ένα βίντεο. Εδώ θα σας ξαβάλω απλώς τα σημαντικά, έτσι μια γλίγορη ανασκόπηση για όσους ίσως έχασαν το βίντεο ή ξεχάσετε τις λεπτομέρειες. Και είναι βασικά μια trap ηλεκτρισμού η οποία η μεγάλη της διαφορά από τις υπόλοιπες παγίδες που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Fortnite είναι πρώτον ότι θα είναι MOV και δεύτερον μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω στα χτίρια του αντιπάλου, που είναι κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό και δεν ισχύει για τις υπόλοιπες trap που είχαμε μέχρι στιγμή στο Fortnite. Αυτό είναι και το βίντεο μας παιδιά, δεν ξέρουμε τίποτε άλλο για το αυριανό update. Τα μόνα που το πιο πιθανό είναι ασφαλές να πούμε θα γίνουν είναι το Rift Zone στο Fatal Fields που είναι 1000% σίγουρο και κατά πάσα πιθανότητα να δούμε και την καινούρια μας trap τη Zapper. Οι υπόλοιπες αλλαγές που θα έρθουν αύριο δυστυχώς δεν έχουμε ούτε leaks ούτε κάποιες πληροφορίες για να ξέρουμε περίπου τι θα γίνει, άρα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο. Θα έχουμε το stream μας ώρα 3 να μπούμε απευθείας να παίξουμε μετά το update, να εξετάσουμε μαζί όλες τις αλλαγές και μετά το βράδυ θα σας βγάλω και ένα βίντεο το οποίο θα σας εξηγήσω τι έχει αλλάξει με το content update 10.20. Μάγκες μου, από μένα καλή συνέχεια σε όλους, καληνύχτα, πάντα like, share, subscribe, να πάμε γλίγορα 70.000 και θα σας δω όλους αύριο.